συνεχίσει να μας ταλαιπωρεί και μέσα στην εβδομάδα. Ο Κλεάνθης ο Νικολαίδης, ο διευθυντής της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, είναι μαζί μας. Κύριε Νικολαίδη. Εάν μου επιτρέπετε ένα μικρό σχόλιο στα όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως από τον αγαπητό τον κύριο Κετή. Ναι. Ξεχνούμε την υπέρυθρη ακτινοβολία. Η υπέρυθρη ακτινοβολία είναι η ακτινοβολία μεγάλου μήκους κύματος που εκπέμπεται από μια πολύ θερμή πηγή. Mm-hmm. Έχουμε ένα ξυλόφουρνο μέσα στον οποίο μπορεί να έχουμε 200-300 βαθμούς Κελσίου και στο περιβάλλον του τα θερμά αέρια μπορεί να έχουν θερμοκρασία 150-200 βαθμών Κελσίου. Έτσι, αυτόν κάνουμε για να ζεστάνει ο φούρνος. Εάν κοντά στο ξυλόφουρνο υπάρχουν ξερά χόρτα, έτσι, ή ενδεχόμενα κάνα δέντρων από πάνω, τα θερμά αέρια είναι πολύ πιθανόν χωρίς τη σπίθα, χωρίς τη φωτιά, ναι, είναι πολύ πιθανόν να αναφλεγούν. Έτσι. Άρα η υπέρυθρη ακτινοβολία είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορεί να ανάψει μια πυρκαγιά χωρίς να το θέλουμε, έτσι, ναι, χωρίς να το θέλουμε. Άρα λοιπόν, σημαίνει ότι ο ξυλόφουρνος μπαίνει σε ένα σημείο το οποίο γύρω από αυτό δεν υπάρχει οτιδήποτε το οποίο μπορεί να προκαλέσει... Λάστιζε δέντρα και ξέρω εγώ. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι εγώ περισσότεροι ξυλόφουρνοι που έχω δει βρίσκονται σε χώρο που είναι μέσα σε αυλές ή μέσα σε χωράφια που υπάρχουν δέντρα εκεί, δηλαδή γύρω και κάποια το σκεπάζουν. Δεν είναι λάθος. Ναι. Όταν θα ανάψουμε το φούρνο, έτσι... βγάζει θερμά αέρια πολύ υψηλής θερμοκρασίας, 150-200 βαθμών Κελσίου. Αν υπάρχει δέντρο του οποίου το σημείο η θερμοκρασία αυτοανάφλεξης είναι σε εκείνη την περιοχή, θα πάρει φωτιά. Σωστό. Χωρίς να υπάρχει ούτε κάρβουνο ούτε τίποτε. Και δεν θέλεις και την πυροσβεστική να σου το πει, είναι μόνο η λογική του ανθρώπου. Αν πάμε, στους παππούδες μας και δούμε πού είχαν τους φούρνους, θα δούμε ότι γύρω δεν υπήρχε καθόλου πλάστηση. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, κάτι γνώριζαν οι παλαιότεροι, σοφότεροι. Πολύ περισσότερο, ναι. Λοιπόν, τώρα όλοι σπουδάζονται και γόροι και γιατροί, κύριε Νικολαίδη, οπότε δεν ασχολούνται ιδιαίτερα με αυτού του είδους τις επαγγέλματα και τις εργασίες για να γνωρίζουν. Ούτε εμείς το γνωρίζαμε, εντάξει, το λέμε. Λοιπόν, ελάτε να μας πείτε αυτήν τη σκόνη που μας έκανε να κλειστούμε τους περισσότερους. Ή τουλάχιστον έτσι πιστεύω, μέσα στα σπίτια μας, γιατί δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε κατά το Σαββατοκύριακο, ειδικά χτες. Ειδικά χτες λοιπόν είχαν καταγραφεί συγκεντρώσεις τάξεως των 850 μικρογραμμαρίων το κυβικό μέτρο, ιδιαίτερα σε περιοχές των νοτίων παραλίων. Είναι συγκεντρώσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ υψηλές, 15 φορές πάνω από την ανεκτή συγκέντρωση των 50 μικρογραμμαρίων, έτσι. Και την συγκέντρωση αυτή δεν την έχουν ορίσει αυθαίρετα κάποιοι, είναι μέσα από επιστημονικές μετρήσεις, παρατηρήσεις, ιατρικά ιατρικές εκθέσεις κλπ. Ναι. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι σαφώς καλύτερη. Είμαστε γύρω στα 100 μικρογραμμάρια το κυβικό μέτρο και αναμένεται ότι σταδιακά θα υποχωρήσει. Θα έχουμε και κάποιες βροχές σήμερα, θα έχουμε τοπικές καταιγίδες οι οποίες θα ρίξουν, θα κατεβάσουν κάτω τη σκόνη. Οπότε, εάν και η τροφοδοσία της σταματήσει, τότε θα είναι σαφώς καλύτερη η κατάσταση. Πάντως, σε σχέση με τη χτεσινή, η κατάσταση σήμερα είναι πολύ πολύ καλύτερη. Ναι. Έχω αναφέρει ότι το απόγευμα θα έχουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες, ιδιαίτερα στο εσωτερικό και τα ορεινά. Φαινόμενα τα οποία είναι πιθανόν να συνοδεύονται και από χαλαζόπτωση. Και παρόμοια φαινόμενα θα έχουμε και αύριο Τρίτη. Άρα τα απογεύματα της σήμερον και της αύριο στο εσωτερικό και στα ορεινά, με φαινόμενα τα οποία δεν είναι οι απογευματινές σπόρες, είναι αποτέλεσμα συστήματος χαμηλής πίεσης, το οποίο βρίσκεται, αναπτύσσεται στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και ο κύριος όγκος του οποίου βρίσκεται στην περιοχή της Νότιας Μικράς Ασίας. Μάλιστα. Από την Αίγυπτο δηλαδή, κύριε Νικολαίδη. Κύριε, και ένα σπάνιο δηλαδή, αυτό το φαινόμενο της σκόνης που είχαμε χθες κυρίως, που ειδικότερα δεν ξέρω τώρα στο εσωτερικό, αλλά στη Λεμεσό χθες που παρατηρήθηκε και πιο έντονα το φαινόμενο, σωστά κύριε Νικολαίδη.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Στα νότια παράλια ήταν, Στέλλα, πολύ πιο υψηλές συγκεντρώσεις. Έβλεπες τη σκόνη με το απλό μάτι, κύριε Νικολάη. Δηλαδή, καταλάβαινες ότι η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη από αυτά τα σωματίδια. Και ήταν και ειδικότερα οι ευάλωτες ομάδες, φαντάζομαι, χθες, πρέπει να ταλαιπωρήθηκαν αρκετά. Έχετε απόλυτο δίκιο. 850 μικρογραμμάρια το κυβικό μέτρο για κάποιο χρονικό διάστημα έστω, αλλά με ένα υπόβαθρο της τάξης των 150-200 μικρογραμμαρίων, δεν είναι μια επιθυμητή κατάσταση. Να αναφέρω βέβαια για την αλήθεια ότι τα 850 είχαν διάρκεια περίπου μια μισή ώρας. Δεν ήταν συνέχεια στα 850 μικρογραμμάρια η σκόνη. Ήταν πολύ πιο χαμηλά, αλλά ήταν η ακραία τιμή, η ακραία υψηλή τιμή που καταγράφηκε. Και βέβαια να αναφέρω ότι ανάλογα μικρότερες βέβαια συγκεντρώσεις είχε και η σκόνη PM2,5, που είναι κυθαρικών διαστάσεων, είναι πολύ πιο λεπτόκοκκι, μπορεί να επηρεάσει έτσι την ανταλλαγή αερίων στους πνεύμονες. Γι' αυτό και είναι πολύ πιο επικίνδυνη με χαμηλότερο επίπεδο προειδοποίησης στα 25 μικρογραμμάρια. Μάλιστα. Και τι να αναμένουμε, κύριε Νικολαίδη, θα έχουμε εντός της εβδομάδας ενδεχόμενο καταιγίδων για να καθαρίσει η ατμόσφαιρα από αυτή τη σκόνη? Ναι, θα έχουμε έτσι φαινόμενα, ιδιαίτερα σήμερα και αύριο, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τις θερμοκρασίες να είναι λίγο πιο κάτω από την κανονική, και αυτό είναι η έννοια του συστήματος χαμηλής πίεσης που επηρεάζει την περιοχή της Κύπρου. Έχουμε πτώση της πίεσης, έχουμε μεταβολή του πεδίου των ανέμων, έχουμε χαμηλότερες θερμοκρασίες από ό,τι οι κανονικές. Οι κανονικές τώρα προσεγγίζουν τους 30 βαθμούς τέλος Μαΐου. Προσεγγίζουν τους 30 βαθμούς. Όμως οι θερμοκρασίες που καταγράφονται είναι γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό. Αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό που μιλούμε είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ενώ σε περιοχές των ορεινών είναι γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου και στα παράλια γύρω στους 24 με 25. Μάλιστα. Και θα δούμε και πώς θα κινηθεί ο καιρός και το τρίμηνο του κατακλυσμού που μας έρχεται αυτή την εβδομάδα. Εντάξει, είναι αρχή τώρα. Θα προφανώς και θα υπάρξουν πιο συγκεκριμένες προβλέψεις προς το τέλος, κύριε Νικολαίδη. Έχετε απόλυτο δίκιο. Όπως και η πρόγνωση για την σκόνη, που είναι ένας πολύ ευμετάβλητος παράγοντας των περιβαλλοντικών συνθήκων, μια ασφαλέστερη πρόγνωση θα έχουμε για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, θα έχουμε μέσω της εβδομάδας. Υπάρχουν περιοχές, δηλαδή τη μια μας έρχεται από την Νότια Αφρική, την άλλη μας έρχεται από την Αίγυπτο. Υπάρχει κάτι που πρέπει να ξέρουμε σε σχέση με την προέλευση της σκόνης, αν είναι πιο επικίνδυνη από τη μια περιοχή ή από την άλλη, κύριε Νικολαίδη? Όταν είχαμε το σοβαρό επεισόδιο, το πιο ακραίο επεισόδιο που καταγράφηκε, Σεπτέμβριο του 2015, 7 με 12 Σεπτεμβρίου, η σκόνη μας ήρθε από την περιοχή της Συρίας. Mm-hmm. Και τότε ήταν μεσούντων των προβλημάτων με τις πολεμικές διενέξεις στην περιοχή εκείνη. Θυμάστε ότι υπήρχε έτσι ένας μεγάλος προβληματισμός και από την κοινή γνώμη, αλλά και από, γενικά έτσι, από το κοινωνικό σύνολο, για την ποιότητα, το πόσο κακή μπορεί να είναι η ποιότητα αυτού του αέρα που έρχεται από μια εμπόλεμη ζώνη. Που έλεγαν για τα χημικά, ότι που είναι στην ατμόσφαιρα και μεταφέρονται με αυτά τα αιωρούμενα σωματίδια που έρχονται στην περιοχή. Ναι, είτε με απεμπλουτισμένο ουράνιο, είτε. Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έγιναν κάποιες μετρήσεις. Λήφθηκαν δείγματα αέρα τότε από αεροσκάφος του Τμήματος Δασών. Λήφθηκαν δείγματα αέρα, στάλικα στο χημείο, δεν προέκυψε κάτι το πολύ πολύ δύσκολο, ανάφερα προηγουμένως, απεμπλουτισμένο ουράνιο. Αλλά ό,τι και να περιέχει η σκόνη από μόνη της είναι προβληματική, έτσι. Υπάρχουν ανθρώποι που δεν μπορούν να αναπνεύσουν. Υπάρχουν ανθρώποι με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα, με άσθμα. Οι ομάδες πληθυσμού. Έτσι, με προβλήματα στην όραση, τρέχουν τα μάτια συνεχώς, αλλεργίες. Ναι, καλά, και εμείς που δεν έχουμε χρόνια προβλήματα από αυτά, κύριε Νικολαίδη, νιώθουμε από χθες μια δυσφορία, μια έτσι, και ακόμη και την αίσθηση της σκόνης στη γεύση σου. Είναι πραγματικότητα αυτό. Σας, ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νικολαίδη.